λίγο. Μα δεν είναι τα ίδια. Τώρα πρέπει να πάρετε αποφάσεις. Επί των ημερών μας, εσείς κύριε Υπουργέ. Ξέρετε τι πρόβλημα έχετε, κύριε Ζαχαριάδη. Ακούστε, υπογράψατε με βαρύ μνημόνιο και τώρα προσπαθείτε να ξεφύγετε από τις ευθύνες σας. Όχι, λοιπόν. Δεν προσπαθούμε να ξεφύγουμε. Τις ευθύνες αναλαμβάνουμε. Και οι άλλοι δεν το κάνουν με χαρά όταν έπαιρναν μέτρα, κύριε Ζαχαριάδη. Ρωτήστε τον κύριο Πλεύρη να σας πει. Πήραν χαροπίτια, έκοβαν μισθούς και συντάξεις. Εσείς τώρα θέλετε και να κόψετε μισθούς και συντάξεις και να χαιρόμαστε όλοι. Δεν γίνεται. Όχι, εμείς δεν θέλουμε να χαίρεται κανένας. Δεν θέλουμε να χαίρεται κανένας. Με αυτή την έννοια που το λέτε. Εφαρμόστε τη συμφωνία τη ρημάδα που ψηφίσατε. Ναι, αλλά να αξιολογηθεί τι δομές και υποδομές έχουμε στην Ελλάδα για να κάνουμε δικαιότερη κατανομή των βαρών. Και αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε χρόνο ενεστώτα, η κυβέρνηση δημιουργεί δομές και υποδομές, κύριε Οικονόμου, προκειμένου την επόμενη περίοδο να έχουμε δικαιότερη κατανομή των βαρών. Το γεγονός ότι